Γεια σας συνάδελφοι, Αντώνης ονομάζομαι, πιο πολύ θα με ξέρουμε, σαν αντιστοιχά. Εγώ ταυτόχρονα εξέχομαι προστατούμενος του Σικούντ, είμαι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου μας, του ΣΕΤΕΠΕ. Να ευχαριστήσουμε πάλι και με την επανάσταση σήμερα, κάνοντας το τετράωρη στάση εργασίας για να μπορέσουμε να έρθουμε εδώ πέρα χωρίς κανένα νομικό κόλλημα και να είμαστε καλυμμένοι. Και το ίδιο έχει κάνει και για τις προτάσεις που έχουν υποθεί για Τετάρτη, για Παρασκευή και θα κάνει. Θα μας καλύψει απολύτως, δεν θα χρειαζόμαστε τίποτα άλλο. Αυτό. Ένα δεύτερο πράγμα θέλω να πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος με τη συμμετοχή, την αποφασιστικότητα και την ενότητα που δείχνουμε όλοι εδώ πέρα, οι κόκκινοι. Αυτό εδώ πέρα θέλω να πω. Κατά δεύτερον, πώς θα πρέπει να κινηθούμε. Θα πρέπει να κινηθούμε όπως είμαστε εδώ ενωτικά, να φροντίσουμε την Τετάρτη, Παρασκευή, να είμαστε ακόμα περισσότεροι και ακόμα πιο αποφασισμένοι. Γιατί αυτό το βήμα... που πήγε να κάνει το ύπουλο η εταιρεία, απολύοντας 100 τόσα άτομα με ένα μήνυμα πανελλαδικά, είναι ένα βήμα που πήγε να κάνει μπρος για να μεγιστοποιήσει τα κέρδη της. Εμείς θα πρέπει με τον αγώνα μας που τώρα ξεκινάει να την κάνουμε να πάει πιο βήματα πίσω. Δηλαδή, τι εννοώ αυτό. Ένα βήμα είναι να πάρετε όλους όσους έχουν απολυθεί πίσω με συμβάσεις αορίστου του χρόνου. Και όλους τους υπόλοιπους, εμάς εδώ πέρα δηλαδή που είμαστε και αλλού και πανελλαδικά, θα πρέπει να μας πάρει με συμβάσεις αορίστου χρόνου και όχι με καμιά δουλεμπορική εταιρεία, Manpower κτλ. Να είμαστε κατευθείαν στην εταιρεία και αορίστου χρόνου, όλα τα δικαιώματα που δικαιούμαστε. Αυτό δεν θα πρέπει να κάνουμε πίσω και δεν θα πρέπει να το ξεχνάμε. Και καλό θα είναι και σήμερα, μόλις τελειώσουμε εδώ πέρα τη συνέλευση, όπως είχε υποθεί και σαν πρόταση και στο Διοικητικό Συμβούλιο που ήταν και τα παιδιά το Σάββατο που έγινε, και να φύγουμε από εδώ όπως είμαστε όλοι μαζί πορεία και να πάμε να καταθέσουμε τα αιτήματα στα γραφεία της εταιρείας. Όμορφα και ωραία, περιφρουρημένα. Αυτό. Μπράβο, Αντώνη.